άκρα πλάκας, ο κάβος, από εκεί πήρε και το όνομα ο Φάρος. Άκρα πλάκας. Βορειοανατολικότερο άκρο της Λίμνου. Ο Φάρος φτιάχτηκε το 1908 από Γάλλους. Το 1894 φτιάξανε το κόκκινο το μικρό που χτυπάει 45 μοίρες νότιο-ανατολικά τις Μέθονες ή αλλιώς Χρυσή, Μυτισμένη Πολιτεία. Ό,τι πλοίο είχε βύθισμα πάνω από 4 μέτρα δεν μπορεί να κάνει διέλευση πιο κοντά από τα 9 μίλια. Πρέπει να πάει έξω από τα 9 μίλια για να περάσει. Εκείνη την εποχή το εμπόριο το είχαν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Τα φανάρια από τη μεριά του Ιωνίου τα φτιάξανε οι Άγγλοι. Οι κλάδες Δωδεκάνησα, Δυτική Πελοπόννησο, Νότια Πελοπόννησο και Βορειοανατολικό Αιγαίο Αρχιπέλαγος μέχρι και τη Ρόδο κάτω τα φτιάξανε Γάλλοι. Ο Φάρος της Πλάκας θεωρείται δεύτερος κεντρικότερος στην Ελλάδα από βορρά προς νότο. Ένα πλοίο όταν ταξίδευε από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και την Καμαριώτισσα στη Σαμοθράκη έβλεπε πίσω του το φάρο της Αλεξανδρούπολης. Περνώντας τη Σαμοθράκη την Καμαριώτισσα έβλεπε το φάρο της Πλάκας, το Μούρτσεφλο, δυτικά από τη Λίμνο και αν κατέβαινε ανατολικά από εδώ έβλεπε το κόκκινο, το σταθερό, το οποίο ήξερε ότι είναι κίνδυνος και πήγαινε 9 μίλια ανατολικότερα. Βγαίνοντας από τον Άγιο Σόζο έβλεπε το Κόμπι, το άλλο το φανάρι της Λίμνου. Νοτιότερα ήταν το Σύριο της Μυτιλίνης και ούτω καθεξής μέχρι κάτω που ταξίδευε. Ανά 20-30 μίλια υπήρχε σημείο αναφοράς κάποιος φάρος. Ένα καράβι που ταξίδευε ήξερε ο καπετάνης ότι σε τόση ώρα που ταξιδεύω πρέπει να δω φως, κάποιο φάρο. Σημείο αναφοράς. Την εποχή εκείνη παίζαν σημαντικό ρόλο τα φανάρια. Τώρα, στην εποχή μας, που είναι τα GPS και τα ραντάρ, δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο, αλλά δεν πάει να είναι ό,τι και ζωντανό έχουν στην αρχική μας παράδοση και στην κληρονομιά μας. Μέχρι το 1981 ο φάρος δούλεψε με φωτιστικό πετρέλαιο. Ανοίγαν αυτό εδώ το πορτάκι φαροφυλακές, αυτό ήταν απάνω στο ψηλότερο σημείο και είχε μέσα μία βάση πυρακτώσεως όπου υπήρχε ο αμύαντος. Έχει δύο δεξαμενές εδώ στις σκάλες χαμηλά, βάζανε από 50 λίτρα φωτιστικό πετρέλαιο και έχει μια ενσωματωμένη τρόμπα, μεγάλη χειροκίνητη, έπρεπε να ανεβάσουν γύρω στα 200 μπαρ πίεση, να ανοίξουν τη στρόφα και να πάει σε 25 μέτρα το πετρέλαιο και να ψεκάσει τον αμύαντο να ανάψει. Το 81, όταν ήρθε το ρεύμα εδώ πάνω, τον κάνανε ηλεκτροφάρο, βάλανε αυτές εδώ τις λάπες τις μεγάλες. Βγάζανε ίδιο φως με τον αμύαντο, αλλά επειδή ήταν τελευταίο άκρο και κοβόταν το ρεύμα από τη ΔΕΗ και έμενε για μέρες σβηστός, τη δεκαετία του 90 το μετατρέψανε σε ηλιακό. Βάλανε μπαταρίες, βάλανε ένα μηχάνημα πιο μικρό, αντί να χτυπάει 28 μίλια, χτυπάει 20 με 18. Έχει αυτές τις λάμπες εδώ τις μικρές. Δεν σβήνει σχεδόν ποτέ, γιατί και το ρεύμα να κοπεί, φορτίζουν μπαταρίες, δουλεύει από μόνο του για 4 μέρες. Αν δεν έρθει σε 4 μέρες το ρεύμα, με ένα πάνελ ηλιακό μπορεί να δουλέψει για μια ζωή. Δεν έχει θέμα. Εδώ στις σκάλες από κάτω είναι τα μηχανήματα, οι δεξαμενές μπορείτε να τα δείτε. Έχει ένα ολισθόδρομο, καθώς κατέβαινε το βάρος από 25 μέτρα, για 7 ώρες γύρναγε αυτό το οπτικό. Κάθε μια μισή ώρα να ξυπνάνε οι φαροφύλακες, ο ένας να συμπληρώνει αέρα από την τρόπα και όλος να πηγαίνει απάνω να τσεκάρει το φως, να ρυθμίζει το φως. Βάζανε λοιπόν στις 5 στροφές που κάνει ο φάρος μέχρι πάνω, κάθε στροφή ήταν γύρω στα 35 λεπτά. Βάζανε μια ξύλινη τάβλα και ένα τενεκέ άδεια από τα λάδια, με το που πάταγε το βάρος πάνω στο ξύλο, καταρχήν ο τενεκές έκανε θόρυβο και ξυπνάγανε, ήταν το ξυπνητήρι τους. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία του φάρου της Πλάκας. Τώρα τα πιτσιρίκια, όποιος δεν έχει παρακαθίσει εδώ μπροστά, θα το βγάλετε μια φωτογραφία, την έγινε φίλο. Εντάξει. Έλα, κάτσε.